Πανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zeralix TV! Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη! Σε ποιον ανήκει? Στον προφήτη βέβαια, και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή η μανάρια μου! Παραλίγο να ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μεταξύ Γιάννη Βαρουφάκη και Μάρκου Ζούκεμπερκ. Γιατί? Για το μετά. Αποφάσισε ο Ζούκεμπερκ να αλλάξει την ονομασία του Facebook και να την κάνει μετά. Τι ήταν το δύο Βαρουφάκης? Ξεκίνησε στο Twitter λέγοντας «Κοντά τα χέρια Ζούκεμπερκ». Εδώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή, λόγω του, να πάρουμε την πλευρά του Βαρουφάκη, γιατί είμαστε όλοι Έλληνες ενωμένοι. Γιάννη, αυτά τα κοντά τα χέρια είναι φλόρικα. Δεν αρέσουν αυτά στη χώρα. Αν θέλεις να κάνεις πραγματικά μεγάλη πολιτική καριέρα και να φτάσεις μέχρι πρωθυπουργός, έπρεπε να ξεκινήσεις την ανάρτηση γράφοντας «Go back, Mr. Ζούκεμπερκ». Ή ακόμα πιο λαϊκό, «Go back, ρε μάστορα Ζούκεμπερκ». Ή ακόμα πιο, επειδή είναι και τα 200 χρόνια, «Go back, Μάρκο Ζούκεμπερκ». Αυτά αρέσουν. Τέλος πάντων, τρελάθηκε ο Γιάννης ότι ο Ζούκεμπερκ, λέει, του κλέβει τις ιδέες. Γιατί το μετά είναι δικό του. Τι να σας πω. Είναι, λέει, το μετακαπιταλιστικό κέντρο πολιτισμού. Όπως καταλαβαίνετε, η χώρα είναι γιούπι. Εδώ ο κόσμος. Μπαμ, μπουμ. Πας για δουλειά και σε γυρίζουν τέσσερις. Και κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε γκρεμίσει τον καπιταλισμό, και όχι μόνο τον γκρεμίσαμε, είμαστε και στη μετακαπιταλιστική φάση και κάναμε και ένα κέντρο πολιτισμού. Ό,τι να είναι. Παρ' όλα αυτά, τι είναι αυτό το μετά του Μάρκου, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πραγματικά. Το μετά, λοιπόν, που λέει ο Μάρκος, είναι ένας ψηφιακός κόσμος. Εκεί, λέει, δεν θα μπαίνει ο καθένας στο Facebook όπως κάνει τώρα, που μπαίνει η άλλη, ας πούμε, έχει κάνει βαφτίσια, έχει κάνει γενέθλια και τα γράφει όλα, βάζει φωτογραφίες, βάζει ονόματα, ταγκάρει συγγενείς, ταγκάρει εχθρούς, ταγκάρει προηγούμενους. Όλα μέσα, και μετά λέει τα προσωπικά μου δεδομένα, μην μου τα κλέβετε. Τώρα πια αυτό θα γίνεται σε ένα ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή θα έχεις, λέει, ένα κράνος, σαν αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει. Αυτό είναι πρωτότυπο. Μας το έδωσε ο ίδιος ο Ζούκεμπερκ. Δεν είναι ένα βλαμμένο παιδικό κράνος, είναι ένα κανονικό. Όλο αυτό λέγεται metaverse, μετασύμπαν. Αυτό είναι ένα metaverse, λοιπόν, κράνος, το οποίο θα μας μεταβερσάρει στο μετασύμπαν. Και τι κάνει? Το φοράς, λέει, αυτό, και δεν ανεβάζει φωτογραφίες από τα βαφτίσια. Αλλά συνδέονται όλοι αυτοί που θέλεις εσύ να συνδεθούν σε αυτό το ψηφιακό κόσμο και είναι σαν να βρίσκονται στα βαφτίσια. Σαν να. Πού σε Παΐσια για να δεις. Πώς έλεγε ο Παΐσιος, θα είναι σαν να είναι. Αυτό τώρα θα το ζήσουμε με τον Ζούκεμπερκ. Δηλαδή, ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει παραγγείλει 5-6 εκατομμύρια από δάφτα, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, στη χώρα μας, για να ζεσταθούμε, να πληρωθούμε, να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά τα φυσιολογικά πράγματα για άλλους λαούς, θα τα κάνουμε μόνο ψηφιακά. Θα το παίρνει αυτό μέσος Έλληνας, θα το φοράει εδώ, την κάσκα, τη Metaverse. Αυτό είναι, μην το βλέπετε έτσι παιδικό, σας λέω, είναι άλλη φάση. Και θα λέει, πώς είναι να παίρνεις μισθό? Α, έτσι είναι να παίρνεις μισθό, και θα χαίρεται. Μετά, πώς είναι να πληρώνεις τη ΔΕΗ? Πλήρωσα τη ΔΕΗ! Τέρμα η ρύθμιση! Και θα χαίρεται. Μετά είναι. Όχι, όχι τσόντες, όχι τσόντες. Όπα, παιδιά, δεν θα πάρουμε τώρα το ψηφιακό για να μπαίνουμε στην τσόντα. Όπα κάπου. Τσόντα με τον παραδοσιακό τρόπο. Από το κινητό. Μετά θα μπαίνει, θα λέει, πώς είναι να είσαι χειμώνα στην Αθήνα με θέρμανση. Και θα ζεσταίνεται. Θα τα κάνουμε όλα έτσι. Λοιπόν, αυτό θα μας πάει σε μια άλλη φάση. Αργότερα. Γιατί τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Όχι στο μετά reverse, το γυρίζουμε αυτό. Και εδώ φανταστείτε ότι γράφει «Μπάτσος». Τώρα είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Και πού πάμε? Στο πέραμα, που την προηγούμενη εβδομάδα τα αφήσαμε μισό. Γιατί περιμέναμε να δούμε τι θέση θα πάρει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη σε αυτό που έγινε. Ξεκινάμε, λοιπόν. Πέραμα. Φορέστε αλεξίσφαιρα. Όπως είδατε εδώ, με τα ειδικά special εφέ που έχει μόνο το Zeralix TV, κατευθείαν αυτό που σκέφτηκα έγινε. Και φύγαμε από το Metaverse του Facebook εδώ και του Μάρκου του Ζούκεμπερκ και πήγαμε εδώ. Τσαν! Μπάτσος. Greek Police. Ελληνική αστυνομία, πέραμα. Ξέρετε το γεγονός, μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας νεκρός 18 ετών, ένας τραυματισμένος 16 ετών και ένας που τη γλίτωσε 14 ετών. Το γεγονός είναι γνωστό, τα ψέματα άπειρα, ό,τι ψέμα είχε πει η ελληνική αστυνομία αποκαλύφθηκε, ακόμα και μερικά που δεν τα είχαμε προλάβει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αποκλείεται να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα για αυτό που έγινε, γιατί δεν ήξεραν ότι είναι τσιγκάνοι, πάει και αυτό καταρρίφθηκε, γιατί σύμφωνα με τους διαλόγους, δείτε εδώ. Το αριθμητικό και σε ποιο ύψος της φύγων. Και εδώ δεν σταματάει, τρία άτομα μεταφύγανε.
ξέρανε ότι είναι για τσιγκάνοι. Καταρρύπτεται και το άλλο, ότι δεν άκουγαν, λέει, στην επικοινωνία με το αρχηγείο, μα αν δεν ακούγατε γλυκές μου υπάρξεις, πώς υπάρχουν αυτοί οι διάλογοι. Τι διάλογο, τα μισά τα ακούγατε, τα μισά δεν τα ακούγατε. Τι είναι το κράνος σας, δηλαδή, ε? Όταν δεν θέλετε να ακούτε το κράνος σας, γίνεται εδώ το Ζούκεμπερ και μπαίνει σε ψηφιακό κόσμο, και όταν θέλετε να ακούτε, μπαίνει στον πραγματικό κόσμο και είστε μπάτσι και ακούτε. Λύστε το. Αλλά μπήκαμε στην εβδομάδα του ξεπλήματος πριν βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη την απόφαση. Η απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης για μια ακόμα φορά ήταν έκπληξη. Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από το να τους αφήσει ελεύθερους, αλλά πραγματικά δεν περιμέναμε ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά θα είναι συνάδελφοι των αστυνομικών που ήταν μέσα, που έριξαν 38 σφαίρες σε 3 ανήλικα, άντε να το πούμε σωστά, σε έναν 18χρονο και 2 ανήλικα, και να φωνάζουν ήρωες. Ήρωες φώναζαν. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι που έριξαν 38 σφαίρες σε άοπλους, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, στο μυαλό τους είναι ήρωες. Καταλαβαίνετε, όσοι έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στη ζωή μας με αστυνομικούς, ότι είναι εντελώς τυχαίο ότι ζούμε. Θεωρούν ήρωες άοπλοι 38 σφαίρες, 18, 16, 14. Γιατί τους απειλούσαν με ένα αμάξι που έκανε όπισθεν εγκλωβισμένο σε ένα δρόμο και θα περνούσε πάνω από τις μηχανές. Το αμάξι τι ήτανε? Hyundai Accent. Το Hyundai Accent θα περνούσε πάνω από τις μηχανές. Τις πεσμένες, τις μεγάλες. Αλήθεια, παρεμπιπτόντως, όντως θεωρείται το όχημα όπλο? Και όποιος κάνει το όχημα του όπλο, μπορεί να τον πυροβολήσει ο άλλος γιατί κινδυνεύει η ζωή του? Έχω μια φωτογραφία εδώ, δεν είναι πολύ παλιά, είναι από διαδήλωση στο Σύνταγμα. Ένας αστυνομικός πάνω σε μια μηχανή έχει βάλει μπροστά στη ρόδα έναν πολίτη. Άρα του έχει τραβήξει όπλο και ο πολίτης είναι πλάτη. Τι αξίζει σε αυτόν τον αστυνομικό? Σύμφωνα με τη δικιά σας λογική. Στους τρεις άοπλους 38 σφαίρες. Στον έναν πόσες? Ξέρω εγώ, έτσι πάει. Και οι τσιγκάνοι ελεύθεροι. Πώς έγινε αυτό? Αυτή δεν ήταν η μεγαλύτερη κακοποιή του πλανήτη? Ε? Δεν ήταν ό,τι πιο ακραίο έχουμε δει στη χώρα μας? Τους κυνηγούσαν τόση ώρα, τόσοι αστυνομικοί, 38 σφαίρες, περνάγαν κόκκινα φανάρια, κινδύνευσε κόσμος και κοσμάκης, περαστικοί και άσχετοι. Πώς αφέθηκαν και αυτοί οι ελεύθεροι μαζί με τους αστυνομικούς? Τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, ε? Παρ' όλα αυτά, μανάρια μου, σε όλο αυτό το θίασο, αυτό το τρελάδικο που ζούμε, και κατά λάθος ζούμε δηλαδή, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν την μπουγάδα. Ένας από αυτούς που κλασικά αναλαμβάνει μπουγάδα σε αυτές τις περιπτώσεις λέγεται Μπαλάσκας, ο οποίος διαφημίζεται από τα κανάλια ως συνδικαλιστής αστυνομικός και εκπρόσωπος αστυνομικών. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο Μπαλάσκας για το θέμα. Τι έγινε, γιατί τρελάθηκαν έτσι οι αστυνομικοί ήρωες? Ξέρετε, όταν είσαι πάνω σε μια μηχανή με πάρα πολλά χιλιόμετρα, με τις ορμόνες σου να σε χτυπάνε κυριολεκτικά και να κυνηγάς, με τις ορμόνες σου να σε χτυπάνε κυριολεκτικά και να κυνηγάς. Ορμόνες! Πες το ρε Μπαλάσκα! Διαταράχτηκαν οι ορμόνες των παιδιών. Ε, βέβαια. Γιατί ήμασταν έτοιμοι να τα πάμε τα παιδιά σε ψυχολόγο που πήρε όλα αναλύλικα. Α, τότε να τα πάμε σε ενδοκρινολόγο. Αυτό είναι. Δηλαδή, όποιος έχει διαταραχή ορμονών σύμφωνα με την αστυνομία, μπορεί να τραβάει όπλο να κουμπουριάζει αβέρτα. Άμα είναι έτσι, παιδιά, όπα, γιατί το κίνημα, οι διαδηλώσεις θα αλλάξουν επίπεδο και συμπεριφορά. Άμα γίνεται αποδεκτό αυτό από την ελληνική πολιτεία, τότε να ξέρουμε κι εμείς. Στην επόμενη διαδήλωση, μπροστά-μπροστά, να βάζουμε 100 εγγύους ή γυναίκες που μόλις έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. Όπου οι ορμόνες γίνονται κράκεν, ε! Και όλο τυχαίως και οι 100 θα έχουν άδεια κυνηγού. Και όλο τυχαίως θα έχουν την καραμπίνα μαζί. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Σαλτάραν οι ορμόνες. Εμμηνόπαυση δεν έχετε περάσει, κυρία Πρόεδρος Δικαστηρίου? Δεν ξέρετε πώς είναι αυτό, ε! Και έγινε τα τύχημα. Ναι, να το πάμε έτσι. Αλλά ο Μπαλάσκας δεν σταμάτησε στις ορμόνες. Ακούστε παράδειγμα που έφερε. Παίρνω έναν αθώο άνθρωπο και το σκοτώνω εγώ στον δρόμο. Παίρνω έναν αθώο άνθρωπο και το σκοτώνω εγώ στον δρόμο. Χωρίς να τον έχω ξαναδεί, χωρίς να ξέρω, χωρίς να βλέπω καν το πρόσωπό του. Και αποδεικνύεται ότι αυτός είναι δημοσιογράφος. Πρέπει την επόμενη μέρα να μου επιτεθούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτό δεν το πιστεύεις ούτε στην Ελλάδα. Βγήκε συνδικαλιστής εκπρόσωπος μπάτσων να πει στην τηλεόραση το παράδειγμα: αν σκότωνα έναν αθώο και ήταν δημοσιογράφος, θα μου την πέφτανε όλοι οι δημοσιογράφοι. Τι λες ρε αρκίδι, τι λες? Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ? Λέει στην τηλεόραση: αν σκότωνα έναν αθώο. Πας καλά. Φαντάζεστε τι λένε όταν είναι μόνοι τους στο τμήμα? Ψυχούλες μου, ψυχούλες μου, οι ορμόνες σας.
Και είναι χάλια οι ορμόνες, βέβαια. Και γιατί απογειώθηκαν οι ορμόνες σύμφωνα με τον Μπαλάσκα? Γιατί τρέχαν οι μηχανές με 160. Αλλά επειδή αυτό μπορεί να μην γίνει πολύ πιστευτό στο δικαστήριο, ήρθε ο Κούγιας και ανέβασε την ταχύτητα λίγο παραπάνω. Ο Κούγιας σε ρόλο ταχογράφου. Ένας μοτοσυκλετιστής της Δίας που είναι σε μια μοτοσυκλέτα 500 χιλίων κυβικών και κυνηγά ένα αυτοκίνητο, πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα, τόσο πηγαίνει το αυτοκίνητο. Το πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα, τόσο πηγαίνει το αυτοκίνητο. Αυτά καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί στο αστικό δικαστήριο που θα πάτε μεθαύριο να δικαστείτε, εννοείται ότι όλα αυτά θα γίνουν δεκτά από την έδρα. Αλλά τι να κάνουμε που τα ακούμε κι εμείς και μας γυρίζουν οι ορμόνες, και ας μην είμαστε σε πεινόπαυση, και ας μην είμαστε σε εγκυμοσύνη. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Και ξέρετε τι άτιμο πράγμα είναι να σου γυρίσουν οι ορμόνες. Να, δείτε εδώ έναν ματατζή που του γυρίσαν οι ορμόνες και ξέσπασε στην τζαμπαρία ενός καταστήματος. Το βλέπετε εδώ το παλικάρι των ΜΑΤ? Κάποιοι θα πούνε μεμονωμένο γεγονός. Σοβαρά? Τι μεμονωμένο γεγονός? Ανεκπαίδευτος είναι κι αυτός. Γιατί εγώ τον βλέπω απολύτως εκπαιδευμένο. Και κοιτάει δεξιά-αριστερά, μπας και είχα μια κάμερα και τον παίρνει. Και σπάει το τζάμι έτσι, ώστε να είναι σίγουρος ότι θα φύγουν μεγάλα κομμάτια να τραυματίσει κάποιον που τραυμάτισε μια κοπέλα. Και απαντάει πουλώντας τρέλα: ναι, τρελός είμαι, αλλά δεν είναι καθόλου τρελός. Αντιθέτως, είναι 100% πολύ καλά εκπαιδευμένος παρακρατικός. Και πετάει ένα στυλιάρι με μαυροκόκκινη σημαία για να ενοχοποιήσει κάποιους που ήταν στη διαδήλωση. Αυτός είναι ανεκπαίδευτος. Αυτός είναι προφέσορας παρακρατικός. Αυτός το παίζει στα δάχτυλα. Και αν πούμε ότι αυτός έτυχε να είναι, σοβαρά, θέλετε να δείτε ένα τσούρμο ματατζίδες πώς ακριβώς συμπεριφέρονται απέναντι στους πολίτες και στην περιουσία των πολιτών? Έλα, δεν γυρίζουμε πολύ πίσω. 1,5 χρόνο. Πάμε μια βόλτα στοιχείο να θυμηθούμε. Κάτοικοι έχουν ανέβει σε ύψωμα απέναντι από την αποβάθρα. Αποδοκιμάζουν τους αστυνομικούς και τους προκαλούν. Όσα ακολουθούν όμως είναι πρωτοφανή. Οι άνδρες των ΜΑΤ κατεβαίνουν από τις κλούβες φορώντας πολιτικά ρούχα και συμμετέχουν σε πετροπόλεμο με τους κατοίκους. Λιμενικοί προσπαθούν να τους εγκρατήσουν, αλλά οι αστυνομικοί δρούν με ανεξέλεκτη συμπεριφορά. Χειρονομούν αντίον τον τόπο. Τους βρίζουν με χυδαίο τρόπο. Εκτοξεύουν χειροβοβίδες κροτουλάμψης, ενώ κάποιοι αρπάζουν κράνη, γκλόπια, σπίδες και ξεχύνονται προς τα κάγκελα. Ακολουθεί πανδαιμόνιο. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές της απόλυτης απειθαρχίας με την οποία ενήργησαν τα ΜΑΤ στο λιμάνι της Χίου. Άλλοι με φόρμς και τζιν και άλλοι με αθλητικά παπούτσια και καλύπτοντας τα κεφάλια τους με κουκούλες, ξεκινούν να πηδούν τα κάγκελα για να ορμήσουν προς τους κατοίκους. Ακολουθεί κυνηγητό και οι ντόπιοι τρέπονται σε φυγή. Ο χώρος έξω από το λιμάνι θυμίζει πεδίο μάχης. Αστυνομικοί εκτός ορίων κυνηγούν κατοίκους. Ένας ντόπιος επιτίθεται σε αστυνομικό και αμέσως πέφτουν πάνω του αρκετοί συναδελφοί του. Το χτυπούν ανελέητα με γκλοπ, γκρόθιες και κλωτσιές. Η δράση τους βίαιη και ανεξέλεγκτη. Λειτουργούν σαν αγέλη και δεν υπακούν καν στις φωνές του επικεφαλής τους να σταματήσουν. Αστυνομικός χτυπάει ανελέητα με γκλοπ τον παπρίζα ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Με την αποχώρηση των αστυνομικών, οι κάτοικοι επέστρεψαν να πάρουν τα αυτοκινητά τους και αντίκρισαν αυτό το θέαμα. Και όλοι αυτοί οι λεβέντες μανάρια μου έχουν προϊστάμενο. Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν. Νέο ταλέντο στη χώρα της κωμωδίας. Νέος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος μετά τη δολοφονία του 18χρονου πήγε και επισκέφτηκε λοιπόν τους αστυνομικούς και είπε για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Τάκη μου, γιατί δεν πήγες για ψυχολογική υποστήριξη μια επίσκεψη και στην οικογένεια του θύματος? Από τους αστυνομικούς δεν πέθανε κανείς και ευτυχώς εμείς δεν ευχόμαστε να έχουμε νεκρούς, αλλά νεκρούς είχαν από την άλλη μεριά. Γιατί δεν πήγες μια βολτίτσα εκεί? Και αφού βγήκε η απόφαση λοιπόν που τους άφησαν όλους ελεύθερους χωρίς περιοριστικούς όρους, ούτε καν σε διαθεσιμότητα δεν μπήκανε, ο Τάκης ένιωσε την ανάγκη μία παρά μία ώρα τη νύχτα, το είδα μπροστά μου και εγώ ξαφνικά στο Twitter, να γράψει ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από την απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Τάκη. Στον προφορικό λόγο μπορεί να φύγει και καμιά μαλακία και μετά τη μαζεύουμε, λέμε συγγνώμη. Στον γραπτό λόγο δύσκολα, γιατί το βλέπουν τα ματάκια σου τη γράφεις. Τάκη. Τι ανάγκη ήταν αυτή που σε έσπρωξε να γράψεις τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη? Και είσαι και υπουργός. Να πω, ήσουν κανένας άσχετος. Καλώς ήρθες ξένες στη χώρα μας, ήρθες από τον Κρόνο. Οκ, να το καταλάβω. Υπουργός άνθρωπος να γράφεις ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην είναι ανεξάρτητη, αφού εσείς κυβερνάτε, δεν ξέρετε? Ε, Τάκη, ανεξάρτητη είναι. Έλα, πες τώρα, έλα, πες μεταξύ μας. Έλα, πες με μια μαλακία, αντρικά, να ανοίξουν οι καρδιές μας. Ναι, ρε, ανεξάρτητη είναι, ρε, μαλακά, μην είσαι τώρα.
Τα έχεις λοιπόν, λέει, μόνο αλήθειες για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Επίσης έκανε ανακοινώσεις ότι θα φτιάξει την εκπαίδευση των ανεκπαίδευτων αστυνομικών. Εγώ, Τάκη μου, τους βλέπω πάρα πολύ εκπαιδευμένους. Ξέρουν πού να τραβήξουν όπλο και ξέρουν πού να μην τραβήξουν όπλο. Ξέρουν πότε να σπάσουν τζάμι και ξέρουν τι ενοχοποιητικό στοιχείο θα αφήσουν μέσα. Μια χαρά τα ξέρουν τα παιδιά όλα, τη δουλειά την κάνουν τέλεια. Και τι άλλο είπε ο Τάκης, θα μπουν κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Με ένα μικρό Google search, λοιπόν, βλέπεις τα τελευταία 3 χρόνια ότι έχει ανακοινώσει κάμερες στις στολές των αστυνομικών το Δεκέμβριο του 19 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μετά ανακοίνωσε ξανά κάμερες στις στολές των αστυνομικών τον Νοέμβριο του 20 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και βέβαια, καλώς ήρθε στο θεία σώμας, ξένε Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Νοέμβριο του 21 και ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε κάμερες στις στολές των αστυνομικών. Ρε Τάκη, να σου πω κάτι. Δεν παίρνετε 10 εκατομμύρια γυλαίκα αλεξίσφαιρα για τους πολίτες. Έτσι να βρούμε μια βάση συζήτησης. Τουλάχιστον να μην πεθαίνουμε. Τάκη μου, ο Τάκης μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ο Τάκης κάνει θαύματα. Και ο Τάκης κάνει θαύματα γιατί είναι πιστός. Είναι πιστός και σε απευθεία σύνδεση με το Θεό. Άμα σας λέω μεγάλο καινούριο μέλος, τρομερό ταλέντο στο θείασό μας, γιατί μέσα στην εβδομάδα που γινόταν όλα αυτά, είδαμε ένα δημοσίευμα σε συγκλονιστική κουτσομπολίστικη εφημερίδα, από αυτές που βάζουν πάνω ένα πατριώτη, κάτω μια ξόβιζη, δεξιά ένα ξέκολο, αριστερά ένα θαύμα και στη μέση μια εικόνα που δακρύζει. Στη μέση λοιπόν η εικόνα που δακρύζει λέει: δάκρυσε η εικόνα στη θέα του Υπουργού. Ποιος ήταν ο Υπουργός? Ο Τάκης Θεοδωρικάκος! Ωρε μάνα! Βέβαια! Τάκη, κι εγώ αν ήμουν εικόνα θα δάκρυζα. Γιατί όταν βλέπω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αυτής της χώρας, λες τώρα τι να κρύβει από πίσω του. 7 Δίας με ορμονικές διαταραχές και ξέρω εγώ από πού θα αρχίσουν να φύγουν οι σφαίρες, μπορεί να περάσουν την εικόνα για λάστιχο, ή έναν ματατζή ο οποίος τη βρίσκει σπάζοντας τζάμια, γιατί η εικόνα μπροστά έχει και τζαμάκι. Οπότε καλά έκανε η εικόνα και δάκρυσε. Εγώ να ήμουν αυτές της εικόνας θα είχα κατουρηθεί κιόλας. Ναι, θαύμα. Κατουρήθηκε η εικόνα του Ζαραλίκου. Εύκολα. Και αφού δάκρυσε η εικόνα μπροστά στον Τάκη Θεοδωρικάκο, φανταστείτε τι θα πάθει η ίδια εικόνα. Όχι, θα δακρύσει, θα αρχίσει να βγάζει και μίξες, θα φυσάει τη μύτη έτσι, όταν μάθει ότι βραβεύτηκε ο Βασίλης Κικίλιας για την προσφορά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τι άλλο να πω. Δεν υπάρχει. Ρε Ζούγκεμπερκ, το έβγαλε ο Ζούγκεμπερκ αυτό για να ζούμε σε ψηφιακό κόσμο που να φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Ρε μαύρε Ζούγκεμπερκ, αυτά που προσπαθείς να κάνεις εσύ ψηφιακά, για μας εδώ είναι τρίτη απόγευμα. Τρίτη απόγευμα τα ζούμε αυτά. Βράβευσαν τον Βασίλη Κικίλια σε συνέδριο, κάτσε να σας το διαβάσω από μέσα γιατί δεν το πιστεύω αυτό, Συνδέσμου Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων, και τον βράβευσαν για τη συνεισφορά του και το έργο του απέναντι στην πανδημία. Δηλαδή, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα, να είχα εδώ έναν άντρα του ομάδας Δίας, ήρωα όμως, όχι από τους φλόρους, θα του έλεγα: ρίξω μια στο κεφάλι, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο! Αυτοκτονούν τα εγκεφαλικά μου κύτταρα σε αυτή τη χώρα. Εδώ, αν δείτε δεξιά-αριστερά από τα αυτιά μου, δεν έχω κάμερες. Αν είχα εδώ 2 κάμερες, θα βλέπω ότι κάθε φορά, κάθε Τρίτη που κάνω αυτό το βίντεο και διαβάζω αυτές τις ειδήσεις, αυτά που γίνονται στη χώρα μας, εδώ δεξιά και αριστερά, εγκεφαλικά κύτταρα αυτοκτονούν. Τα σκουπίζουμε από το πάτωμα μετά το γύρισμα. Δεν αντέχω άλλο. Ρίξτε μου μια σφαίρα να ησυχάσω. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, μανάρια μου, μα καλά, η ελληνική αστυνομία δεν έχει καμία χρησιμότητα. Ναι, η ελληνική αστυνομία δεν έχει καμία χρησιμότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις αστυνομίες όλου του πλανήτη. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει καμία χρησιμότητα. Θέλω να δείτε ένα πολύ μικρό κομματάκι από το βίντεο που είχαμε κάνει πριν 7-8 μήνες με τίτλο «Τι δουλειά είχε η πλατεία της Νέας Σμύρνης στη Νέα Σμύρνη». Η δουλειά της αστυνομίας είναι συγκεκριμένη. Οι αστυνομικοί λειτουργούν μόνο με εντολές. Εμείς που είμαστε υπήκοοι του κράτους έχουμε διαφορετική αντίληψη για το τι είναι έγκλημα από τους ιδιοκτήτες του κράτους. Δηλαδή, ή για να το πω όπως το λέει και ο Κυριάκος, με λίγα λόγια, συμπολίτες μου, όταν σε έναν δρόμο γίνεται μια διαδήλωση ή μια πορεία γιατί έχουν απεργία και στο δίπλα δρόμο γίνεται ένας βιασμός ή εμπόριο ναρκωτικών, οι εντολές που θα λάβουν τα όργανα θα είναι να πάνε στη διαδήλωση. Τι σχέση έχει αυτό το απόσπασμα με τη νέα γυναικοκτονία στην Κρήτη? Πολύ μεγάλη. Γιατί το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία. Πού αλλού να πάει η γυναίκα? Την απειλούσε. Της έλεγε: θα σου κάνω, θα σου ράνω. Είχε πάει στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν της έδωσε καμία σημασία. Η αστυνομική διεύθυνση στην Κρήτη έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση ότι ουδέποτε πήγε το θύμα να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία. Δεν έχει καταγραφεί, λέει, τέτοιο συμβάν. Και εννοείται, για μια ακόμα φορά, λένε ψέματα. Όχι για το αν έχει καταγραφεί συμβάν. Γιατί τα συμβάντα που καταγράφονται, τα καταγράφετε εσείς.
Οπότε και εσείς δεν τα καταγράφετε. Λένε ψέματα για μια ακόμα φορά, γιατί έτσι κι αλλιώς λένε πάντα ψέματα, αλλά και γιατί όλες οι φίλες και οι γνωστές και μεγάλο μέρος της πόλης που έκανε συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα λένε ότι η γυναίκα αυτή είχε ζητήσει πριν μήνες βοήθεια, φοβούμενη για τη ζωή της από την αστυνομία, και τελευταία φορά είχε πάει μια εβδομάδα πριν. Φανταστείτε τι πίεση δεχόταν. Από την αστυνομία της είχαν πει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Μια γυναίκα φτωχή, άνεργη, της είπανε για να προστατεύσει τη ζωή της να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ένα σωρό λεφτά δηλαδή και δικηγόρος. Πού να τα βρίσκει. Και αφού δεν τα βρήκε, τι βρήκε ο δολοφόνος. Η ελληνική αστυνομία είναι μέρος του προβλήματος. Μεγάλο κιόλας. Δεν είναι καθόλου μέρος της λύσης. Ούτε τόσο. Και βέβαια, μανάρια μου, δεν είναι μόνο οι ζωές των φτωχών γυναικών που δεν μετράνε για το ελληνικό κράτος, είναι και οι ζωές των φτωχών αντρών που δεν μετράνε για το ελληνικό κράτος. Δύο εργατικά δυστυχήματα είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ή αλλιώς κρατικές δολοφονίες, όπως προτιμάμε εμείς να λέμε. Η πρώτη ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, στο κάτεργο της Κόσκο. Ένας νέος άνθρωπος, 40 ετών, διαμελίστηκε από την γερανογέφυρα. Πριν καν μαζέψουν το πτώμα του ανθρώπου, ήδη η εταιρεία είχε βγάλει δελτίο τύπου, που, διαρροή δηλαδή, προς τους δημοσιογράφους, που έλεγε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τελειώσει από τη δουλειά του, είχε σχολιάσει και μάζευε τα πράγματά του όταν έγινε το κακό. Τεράστιο ψέμα. Εννοείται ότι η ΑΡΟΔΕΛΤΑ ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να αναδημοσιεύσουν αυτό το ψέμα. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δούλευε και σκοτώθηκε για συγκεκριμένους λόγους. Γι' αυτό είναι δολοφονία και όχι ατύχημα ή δυστύχημα. Οι συγκεκριμένοι λόγοι λοιπόν είναι αυτοί που αναφέρουν οι συνάδελφοί του από το σωματείο. Οι γερανογέφυρες είναι παλιατζούρες, δεν συντηρούνται και δεν προσέχουν τα μέτρα ασφαλείας. Συν ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, όταν το λιμάνι έχει πολλή δουλειά, όπως τώρα γιατί έρχονται γιορτές, δουλεύουν κόντρα βάρδια. Πώς είναι δυνατόν να προφυλαχθεί ένας εργαζόμενος όταν έχει το ωράριο που είχαν αυτοί οι δύο εργαζόμενοι, που έπρεπε να είναι έξι εκεί, σύμφωνα με το σωματείο, και όχι δύο, έξι έπρεπε να είναι. Αυτοί οι δύο λοιπόν είχαν αυτό που λένε κόντρα βάρδια. Και ο νεκρός και ο χειριστής της γερανογέφυρας είχαν δουλέψει. 7 το απόγευμα με 7 το πρωί σχόλασαν και στις 3 το μεσημέρι ξαναπήγαν για δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έπρεπε να φροντίζουν τα πάντα. 7 το απόγευμα, 7 το πρωί, 12 ώρες μέσα στη νύχτα σχόλασαν το πρωί και στις 3 ξαναπήγαν για δουλειά. Άρα εδώ υπάρχει θήτης. Είναι ξεκάθαρο. Είναι δεδομένο ότι οι συνάδελφοί τους ξεκίνησαν απεργία. Η απεργία είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν βέβαιο, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ότι τα αστικά δικαστήρια θα βγάλουν αυτή την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Αλήθεια, τα αστικά δικαστήρια μήπως ξεκίνησαν καμιά έρευνα για την εταιρεία, για τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων εκεί, ε? Και βέβαια η εταιρεία τα έχει όλα λυμμένα, γιατί με τους τελευταίους νόμους τους αντεργατικούς του Χατζηδάκη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πότε θα υπάρξει πρόβλημα? Στην αγορά. Ήδη έσκασε η πρώτη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει: αν συνεχιστεί η απεργία στον Πειραιά, θα έχουμε πρόβλημα στις γιορτές. Αυτός είναι ο καημός τους. Για ένα νεκρό που δεν έχετε ακούσει τίποτα στα δελτία ειδήσεων, από τις επόμενες μέρες θα αρχίσετε να ακούτε ότι φτάνει μια με αυτή την απεργία, έγινε ένα κακό, θα τα βρούμε ρε παιδιά, γιατί αλλιώς τα Χριστούγεννα η αγορά θα έχει πρόβλημα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το εμπόριο, η αγορά. Όσον αφορά τον νεκρό εργάτη, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν. Εννοείται ότι υποστηρίζουμε την απεργία των εργατών της Κόσκο. Εννοείται ότι θέλουμε αυτή η απεργία να φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα ή μέχρι το Πάσχα. Και αν θέλετε να λυθεί νωρίτερα, λύστε τους αυτά που ζητάνε. Δώστε τα. Αυτά που ζητάνε, δώστε τα. Θα λυθεί η απεργία σε 2 μέρες. Και να ρωτήσω και κάτι εσάς τους φιλελέδες, σαν την αρσενική Εύα Μπράουν εδώ, το γλίτσα τον Άδωνη και όλους εσάς που θα βγείτε στη τηλεοράση σε λίγο και θα λέτε: ω, οι εργάτες. Εσείς δεν είστε που λέτε ότι για να γίνει ένα εργοστάσιο, να γίνει μια επένδυση, να αναπτυχθεί η χώρα, χρειάζονται αφεντικά λεφτά και επενδύσεις. Εργάτες δεν χρειάζονται. Ωραία, αφού δεν χρειάζονται εργάτες, γιατί δεν πάνε να κουβαλήσετε τα κοντέινερ που έχουν φτάσει στα καράβια μέχρι τη Σαλαμίνα. Άντε, κουβαλήστε τα. Χέστε τους εργάτες. Αφήστε τους να ψοφήσουν την πείνα. Κουβαλήστε τα κοντέινερ. Άντε, να σας δω. Ο άλλος νεκρός ήταν, τι άλλο, πολύ συνηθισμένο στη χώρα μας. Δυστυχώς, διανομέας. Delivery που λέμε. Ένας καυλωμένος με ταφ-ταφ. Πήγαινε, λέει, με 140, παίρναγε κόκκινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη σε ένα στενό δρόμο. Έκανε κόντρες, λέει. Τον έκοψε στη μέση, τον άφησε στον τόπο και λίγο παρακάτω τον πιάσανε. Εννοείται ότι αυτός ο οδηγός είναι ήδη ελεύθερος, γιατί στη χώρα μας η ανθρωποκτονία από αμέλεια είναι πλημέλημα. Οπότε δεν μπορεί να μείνει μέσα. Και αφού είναι πλημέλημα, ρε μανάρια, αλήθεια. Είναι τελικά το όχημα όπλο ή δεν είναι? Μας έχετε μπερδέψει. Ε? Είναι πολύ ωραία η αστική δημοκρατία,
αν είσαι λεφτάς. Είναι πάρα πολύ ζόρικη αν είσαι μπατήρης. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη ιστορία, για το συγκεκριμένο έγκλημα του νεκρού διανομέα, ο οποίος δεν δικαιούται τίποτα, γιατί αυτός δεν λογίζεται εργάτης, αυτός λέει ήταν συνεργάτης. Αυτός δούλευε στο πλαίσιο ελαστικό ωράριο, συνεργάτης. Έπαιρνε 2 ευρώ το κομμάτι. Άρα η οικογένειά του, που έχει και 2 παιδάκια, δεν παίρνει τίποτα. Τίποτα. Στο δρόμο, στο πουθενά. Γιατί ευέλικτο ωράριο, νέες μορφές εργασίας. Εξελιγμένα πράγματα. Ωραία καπιταλιστικά κόλπα λοιπόν. Για αυτόν τον νεκρό άνθρωπο όμως και αυτό το συγκεκριμένο δυστύχημα, βρέθηκε κάποιος από την ελληνική τηλεόραση να κάνει ένα σχόλιο, να μην πάει ο άνθρωπος έτσι στη λύθη. Και ποιος ήταν αυτός? Ο Άρης Πορτοσάλτ. Μισό λεπτό, επειδή θα συνδεθούμε με το βόθρο του Sky, θα σας παρακαλούσα πριν να κλείσετε τη μύτη σας. Θα την κλείσω κι εγώ. Αυτό το μανταλάκι δεν μπορεί να κλείσει αυτή τη χοντρή μύτη. Έχουμε εδώ το κανονικό. Αυτό είναι για μένα. Λοιπόν. Συνδεόμαστε με Sky. Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια συμπεριφορά των διανομέων. Για να τα λέμε Θεός χωρέστον, δεν το ξεχωρίζουμε. Ναι, 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 αλλά υπάρχει και μια. Υπάρχει και, δεν θα κάνω σύγκριση, αλλά και αυτός οδηγεί μοτοσυκλέτα. Δηλαδή και αυτός που οδηγεί το αυτοκίνητο έχει την ευθύνη για όλους. Αλλά θα πρέπει και οι φίλοι που οδηγούν μοτοσυκλέτα να αποφασίσουν. Ευρύτερα οι μηχανόβοι, λέμε. Ναι, ναι. Θα κοιτάμε δεξιά, θα κοιτάμε αριστερά. Ναι, εδώ δεν προκύπτει ότι έγινε κάτι λάθος από την άλλη πλευρά πάντως. Ναι, ναι, αλλά στην συμπεριφορά των διανομέων υπάρχουν φορές που πέφτουν πάνω σου. Εντάξει, λοιπόν. Ο Άρης Πορτοσάλτε, λοιπόν, από το βόθρο του Sky, θεώρησε καλό την ημέρα που έγινε αυτό το δυστύχημα με τον νεκρό διανομέα να κάνει αυτό το σχόλιο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο πολύ μετράνε οι ζωές των εργατών σε αυτή τη χώρα και στα τσιράκια τους. Έχω ένα όνειρο, μανάρια μου, ειλικρινά. Κανάλι ο Sky, κανάλι και εμείς. Πάρα πολύ θα ήθελα να έχω τα λεφτά του Αλαφούζου και να προσλάβω τον Άρη Πορτοσάλτε εδώ στο κανάλι μας. Ειλικρινά δηλαδή, όσα λεφτά, πόσα μπορεί να παίρνει αυτός ο τύπος. Τα διπλά να του δώσουμε για να τον έχουμε εδώ στο κανάλι μας. Έχουμε φτιάξει στο κανάλι μια πολύ συγκεκριμένη θέση μόνο για τον Άρη Πορτοσάλτε. Έχουμε μέσα μια σούπερ βιολογική τουαλέτα, τουρκική, οθωμανική, στρατιωτική, αυτές που είναι χωρίς τη λεκάνη, χέστρα, χαλέ. Και περιμένει τον Άρη Πορτοσάλτε. Άρη, σου δίνουμε όσα λεφτά θέλεις, αν τα βρούμε, μανάρι μου, όσα λεφτά θέλεις, και η δουλειά σου θα είναι να έχεις το κεφάλι σου στην τρύπα της χέστρας με τη μούρη προς τα κάτω. Από πάνω οι άλλοι εργαζόμενοι συνάδελφοί σου εννοείται ότι θα χρησιμοποιούν αυτή την τουαλέτα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σε προσβάλλουμε πολύ. Όχι, δεν θέλουμε να προσβάλλουμε το πρόσωπό σου, γι' αυτό το πρόσωπο θα είναι προς την τρύπα. Ό,τι έρχεται από πάνω θα πέφτει εδώ από πίσω. Τιπ, Άρη. Χωρίς καζανάκι θα δουλεύει και χωρίς ντους. Θα περιμένεις να πας σπίτι όταν σχολιάσεις μετά το 12ωρο και την κόντρα βάρδια να έρθεις στο κανάλι να σε χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, τώρα αν αυτό θεωρηθεί προσβολή, Άρη, συγγνώμη, όπως θα έλεγες και εσύ, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Δουλίτσα θα κάνεις. Εντάξει, μανάρια μου, βοηθήστε μας να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Όποιος θέλει να ενισχύσει το κανάλι μας οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι. Εδώ, σε αυτό το link ή στην περιγραφή του βίντεο. Μόνο και μόνο για να προσλάβουμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Μπορούμε να ζήσουμε και με αξιοπρέπεια. Χωρίς φαΐ. Όσοι θέλετε να στείλετε email στο κανάλι, αυτό είναι το email του καναλιού. Μην ξεχνάτε, like στα βίντεο, subscribe. Πάμε πάρα πολύ καλά και πάμε για κλείσιμο. Μέσα στην εβδομάδα ήρθε και το αφεντικό. Άγγελα Μέρκελ! Ναι! Μισό λεπτό, μανάρια μου, το ξέχασα. Πριν έρθει η Μέρκελ, έχουμε και το θέατρο. Συνεχίζουμε λοιπόν κάθε Πέμπτη στο θέατρο Τζένι Καρέζη, 200 χρόνια δανεικά, παράσταση που έχω γράψει με το φίλο μου τον Πιτσιρίκο, και ερχόμαστε για 2 Παρασκευές στη Θεσσαλονίκη, στο Μπλοκ 33, 12 και 26 Νοεμβρίου. Τώρα πάμε στο αφεντικό. Άγγελα Μέρκελ. Όταν το αφεντικό έχει χιούμορ, η φάση απογειώνεται. Πότε διάλεξε να έρθει η επίσκεψη Άγγελα Μέρκελ, τώρα που κάνει τα τελευταία πριν βγει στη σύνταξη, στη χώρα μας? Την ημέρα που γιορτάζαμε το περήφανο όχι στο φασισμό, όχι στο ναζισμό. Η Άγγελα λοιπόν έχει χιούμορ. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ήρθε να δει εδώ τους υπηκόους υπαλλήλους. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπαν κάτι ψυχοτέτοια, ξέρετε, που δεν τα πιάνουμε εμείς πολύ. Εμείς όλοι ασχολούμαστε με κάτι φτηνιάρικα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα ζεσταθούμε. Αυτοί είπαν, ας πούμε, η πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της χρήσης νιώθαμε μόνοι και παρατημένοι λίγο οι Έλληνες. Αυτό ακριβώς, κυρία Πρόεδρε, ήταν το πρόβλημά μας. Ναι. Κατά την περίοδο των μνημονίων, το πρόβλημά μας ήταν ότι νιώθαμε μόνοι ακριβώς. Όλα τα άλλα τα είχαμε λυμμένα. Τι ψυχούλα είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν περιγράφεται. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο, πήγανε σπίτι, φάγανε, είπαν τα δικά τους. Πάντως, την ημέρα του όχι, θα μπορούσε να έρθει και μια ιδιωτική επίσκεψη 5 Ιουλίου, στο Τσίπρα.
που είναι το άλλο περήφανο όχι που είπαμε στον υποψήφισμα το 2015. Αλλά κανονικά, επειδή κάθε φορά που εμφανίζεται η Μέρκελ, με κάποιο τρόπο θυμόμαστε όλα τα χρόνια των μνημονίων, αυτό θα έπρεπε να γίνεται δημοτυπικό. Δηλαδή να γίνεται κάτι σαν reunion, ρε παιδί μου. Πώς μαζευόμαστε εμείς, ας πούμε, με αυτούς που πηγαίναμε μαζί τρίτη ηλικίου και λέμε τα δικά μας, τώρα έχεις παιδιά, έχεις αυτό, τι αμάξι έχεις. Να μαζεύονται όλοι όσοι συμμετείχαν από το 10 μέχρι. Μέχρι τώρα, μέχρι το 21. Αν το κάνουμε μέχρι το 20, μέχρι το 19, όπου θέλετε. Όλοι. Δηλαδή να γίνεται ένα τραπέζωμα, εννοείται στην κορυφή θα είναι η Άγγελα, και να είναι γύρω-γύρω, να είναι ο Παπαδήμος, να είναι ο Γαπ, να είναι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, να είναι ο Καρατζαφέρης, ο Κουβέλης, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Καμένος, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Προκόπης, η τωρινή πρόεδρος που είναι ψυχούλα, να πάρει και τις γάτες, να είναι ο Πίνατ, να είναι όλοι μαζί και να θυμούνται τα παλιά να γελάνε, ρε παιδί μου, εκεί που θα τρώνε και θα πίνουν, να λέει η Άγγελα, ρε Παπαδήμο, εσύ που βγήκες πρωθυπουργός, πόσοι είχαν ψηφίσει. Κακακακακα να γελάνε, ούτε η μάνα του δεν ψήφισε τον Παπαδήμο, αλλά δεν ήταν η δικτατορία. Να λέει ρε παιδί μου, Αλέξη, όχι πριν τον Αλέξη, προηγείται άλλο. Να λέει στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, εκεί με το PSI, εκεί με το PSI. Τι, πώς τους γάμι, πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε Βαγγέλη Βενιζέλο. Να λέει στον, ξέρω εγώ, στο ΓΑΠ, να του λέει το Καστελόριζο, αφού είπε τη μαλακία που είπε στο βίντεο, τι φάγατε μετά. Κακακακακι να γελάνε, να θυμούν την αλυσίδα που βγάλε και έπεσε. Μετά να λέει στο Σαμαρά, Αντώνη, άνοιξε και τα δύο μάτια, αν σου είναι εύκολο, και θύμισε μου πώς το έλεγες εκείνο με το μνημόνιο. Να σηκώνει ο Σαμαράς να λέει, εμείς τα μνημόνια τα ασκίζουμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, σελίδα με τη σελίδα, και να κατουριούνται στα γέλια. Μετά να βγει, Αλέξη, ρίξε μου το δικό σου. Να λέει ο Αλέξης, go back, Μάντα Μέρκελ, και να κλαίνε, να κοπανάνε τα κεφάλια του, τα τζατζίκια μέσα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Θέλετε να το δείτε όλο αυτό. Να, αν το δείτε αυτό, βάλτε εδώ. Όχι, αυτό είναι του Μπάτσου, εδώ. Το μετά του Ζούκεμπεργκ. Καύλα. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν έγινε. Δυστυχώς εμείς θέλαμε να γίνει, γιατί και τα καθάρματα έχουν δικαίωμα στη διασκέδαση. Μην το συζητάμε. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και ψυχούλες σαν την πρόεδρο. Επίσης, πάρα πολύ αστείο έως γελίο κάθε φορά που έρχεται εδώ η πρόεδρος, η καγκελάριος από τη Γερμανία, να γράφουν διάφορες εφημερίδες, να λένε διάφοροι δημοσιογράφοι στα ραδιόφωνα, πώς είναι δυνατόν να μην έβαλε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και των πολεμικών αποζημιώσεων και το κατοχικό δάνειο που μας πήραν οι Ναζί κατά την περίοδο της κατοχής. Μανάρια μου, είναι πάρα πολύ εύκολη η απάντηση σε αυτό. Η απάντηση λέγεται βιβλίο ιστορίας. Το ανοίγεις, διαβάζεις, ξεστραβώνεσαι και σταματάς να λες πίπες. Αν ανοίγατε λοιπόν ένα βιβλίο ιστορίας, θα ξέρατε ότι το νέο ελληνικό κράτος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την κατοχή και μετά, στηρίχθηκε και δημιουργήθηκε κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε δοσύλλογους συνεργάτες των Γερμανών, ταγματασφαλίτες ή πολιτικούς οι οποίοι είχαν πάει στο Κάιρο, τρώγαν τα έτοιμα και από αυτό το τηλέφωνο μιλάγαν με τους Βρετανούς, από αυτό το τηλέφωνο μιλάγαν με τους Αμερικάνους και από το άλλο τηλέφωνο μιλάγαν με τους Ναζί κατακτητές, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κράτος μας έχει συνέχεια. Από τη στιγμή που το κράτος μας χτίστηκε πάνω σε δοσύλλογους συνεργάτες των Γερμανών, ποιος ακριβώς θέλετε να ζητήσει την αποζημίωση? Αν θέλετε να δείτε ελληνική κυβέρνηση να ζητάει αποζημίωση από τη Γερμανία για τις καταστροφές που έκανε στον πόλεμο και για τις κλοπές που έκανε από τα δημόσια ταμεία, θα κάνετε υπομονή, θα έρθει εδώ το μετά-verse του Ζούκεμπεργκ, θα το φορέσετε στο κεφαλάκι σας έτσι, βάλετε εδώ και το λουρί μη σας φύγει, εντάξει, θα κλείσετε τα μάτια και θα συγκαλέσετε όλους αυτούς σε ένα ψηφιακό κόσμο και εκεί θα δείτε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα ζητάει όλα αυτά που λέγαμε πριν. Όμως, μανάρια μου, συγγνώμη που θα σας σπάσω, αλλά ακόμα και ο ψηφιακός κόσμος του Μαρκ Ζούκεμπεργκ έχει όρια. Σε αυτό το απίθανο σενάριο στον ψηφιακό κόσμο, το κράνος θα βαρέσει τίλτ. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια. Μανάρια μου, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καταλαβαίνετε γιατί. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη.